Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Είναι Κυριακή και σήμερα αποφάσισα να σας κάνω ένα διαφορετικό βίντεο, να δούμε πώς είναι μια χαλαρή μου και δημιουργική μου Κυριακή, πώς ετοιμάζομαι για να μπω σε μια ακόμα πιο δημιουργική εβδομάδα. Η ώρα είναι 9 και όπως είδατε έχω σηκωθεί από τις 6.30, 6 και κάτι, ξύπνησα και έχω ήδη κάνει τα πάντα από τις δουλειές και τις υποχρεώσεις του σπιτιού. Έχω βάλει πλυντήριο, το έχω απλώσει, έχω κάνει σκούπα, σφουγγάρισμα, έχω πλύνει πιάτα, έχω καθαρίσει την κουζίνα, το μπάνιο, έχω αλλάξει σεντόνια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα να είναι καθαρός και τακτοποιημένος ο χώρος μου. Με ξεστρεσάρει πάρα πολύ και με κάνει να νιώθω πολύ πιο ήρεμη για να μπω στη βδομάδα και για να βγαίνει η μέρα όμορφα. Και να έχω όρεξη να δημιουργήσω χωρίς να με αποσπά τίποτα. Μάζεψα τα ρούχα που ήταν πεταμένα από χθες, γιατί χθες βγήκα. Κάθε φορά που βγαίνω, γεμίζει ο χώρος ρούχα, παπούτσια, ζακέτες, μπουφάν, μέχρι να δω να καταλήξω στο τι θα βάλω. Oh, wow! Όπως οι περισσότερες γυναίκες, φαντάζομαι. Επίσης, έπλυνα το πρόσωπό μου, έβαλα τις κρέμες μου να νιώθω φρέσκια, καθαρή και ότι έχω ενυδατωθεί μέσα και έξω. Και ήρθε η ώρα να κάνω το πρωινό μου, γιατί λιμοκτονώ. Για την ώρα θα φάω μόνο την ομελέτα μου, επειδή μου αρέσει να τρώω πολλές φορές μέσα στη μέρα. Χωρίζω τα γεύματα ή τα κάνω πιο μικρά και σε μια μισή ωρίτσα θα φάω τις φέτες μου με το φυσικό βούτυρο και τη μαρμελάδα. Μπορεί να βάλω αμυγδαλό κρέμα με φράουλες, θα δω. Μου αρέσει να τρώω πιο πολλά γεύματα και πιο μικρά. Τώρα τρώω περίπου 5 με 6 φορές την ημέρα. Αυτή η Κυριακή μου λοιπόν θα είναι πάρα πολύ χαλαρή, άλλωστε έχει συννεφιά, βρέχει νομίζω κιόλας, οπότε δεν σε τραβάει έτσι κι αλλιώς να βγεις έξω. Αλλά επειδή βγήκα και Παρασκευή και Σάββατο, σήμερα ήθελα να κάτσω οπωσδήποτε στο σπίτι για να συντονίσω τη βδομάδα μου, να οργανώσω τι έχω να κάνω, ποιες μέρες, ποιες ώρες, να δουλέψω, έχω να βγάλω προγράμματα, έχω πολλή δουλειά. Χαλαρά και ήρεμα όμως, γιατί η ώρα είναι ήδη 9, οπότε έχω όλη την ημέρα μπροστά μου. Σε άλλα νέα και επειδή ξέρω ότι σας ενδιαφέρει πολύ, θέλω να σας πω ότι έχω αποφασίσει να ζυγιστώ το Μεγάλο Σάββατο. Τυχαία. Απλά ήταν η τελευταία φορά που ζυγίστηκα ήταν πριν ένα μήνα ακριβώς από το Μεγάλο Σάββατο. Οπότε αποφάσισα να ζυγιστώ το Μεγάλο Σάββατο, να μην ζυγιστώ καθόλου νωρίτερα και να συνεχίζω κανονικά τη διατροφή μου. Αλλά π.χ. να βλέπετε αυτό είναι ένα σορτζάκι που φοράω μέσα στο σπίτι. Και όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Οπότε αυτό είναι που σας λέω, μην αγχώνεστε, μην κοιτάτε το γραμμάριο όλη την ώρα, γιατί οι αλλαγές στο σώμα μας φαίνονται και μετρώνται με πάρα πολλές άλλες μετρήσεις. Το Σάββατο θα μετρήσω και πόντους σε σχέση με την προηγούμενη φορά και θα δούμε τι έχει γίνει μέσα σε αυτόν τον μήνα. Θυμάστε που σας είπα ότι το δεύτερο μου γεύμα το τρώω μετά από μία-μία μισή ώρα. Κάντε τις 2-2,5 ώρες, γιατί μόνταρα βίντεο, αυτό το βίντεο που βλέπετε τώρα. Κάθε φορά που μοντάρω, περνάνε οι ώρες ατελείωτα. Κάθομαι ακίνητη μέσα στην οθόνη. Έχω μπει μέσα στην οθόνη σας, κανονικότατα, και απλά η ώρα περνάει χωρίς να το καταλαβαίνω. Ήρθα λοιπόν στην κουζίνα να κάνω το επόμενο μου γεύμα. Το ψωμάκι μου με φυσικό βούτυρο και μαρμελάδα τελικά θα το κάνω. Basic όπως κάθε μέρα. Επίσης, σήμερα είναι Κυριακή. Που η Κυριακή, όπως σας έχω πει, 90% είναι μέρα προετοιμασίας φαγητού της εβδομάδας. Οπότε αργότερα έχω και να ετοιμάσω το φαγητό. Έχω βγάλει το κοτόπουλο να ξεπαγώσει, να χωρίσω τις μερίδες μου σίγουρα μέχρι και για Πέμπτη. Από λαχανικά σήμερα θα κάνω μελιτζάνες, κολοκύθι, πιπεριά για την εποχή τους. Μελιτζάνα, κολοκύθι τώρα είναι τέλεια. Και κρεμμυδάκι, δεν θα βάλω κουνουπίδι. Μετά από αιώνες που είχα κολλήσει με το κουνουπίδι. Ριζάκια, πατατούλες και τέτοια δεν τα φτιάχνω. Τα κάνω στην ημέρα όπως σας έχω ξαναπεί σε όλα τα weekly vlogs μου. Αλλά το βασικό αυτό θα το ετοιμάσω από σήμερα. Επίσης, μαζί με το ψωμάκι μου, θα πιω και την κρεατίνη μου. Είναι από τα πιο μελετημένα συμπληρώματα. Δεν μας αδυνατίζει. Έχω κάνει post στο Self Love Club για το τι μας προσφέρει η κρεατίνη, να μπείτε να το διαβάσετε. Το βάζω εδώ.
για να το γνωρίσετε. Θέλω να το διαβάσετε οπωσδήποτε γιατί υπάρχουν μπερδέματα και παρεξηγήσεις. Σας ετοιμάζω post και για την πρωτεΐνη. Αλλά να ξέρετε ότι μέχρι αύριο το πρωί στις 11 έχω εκπτωτικό κωδικό για την MyProtein για να πάρετε τα συμπληρώματά σας. Μπορείτε να μπείτε στο link που θα βάλω στην περιγραφή μέχρι και την Τρίτη το πρωί στις 11 και να πάρετε τα συμπληρώματά σας με πολύ μεγάλη έκπτωση από μένα. Σταθερά στην ίδια θέση. Δεν έχω κουνηθεί. Ό,τι κίνηση έκανα ήταν το πρωί που έκανα τις δουλειές. Από τότε σταθερά εδώ, δουλεύω στο λάπτοπ. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να πάω ένα περπάτημα κάποια στιγμή μες τη μέρα. Επειδή έχω σηκωθεί πάρα πολύ πρωί, θα ξανακοιμηθώ ίσως ένα 20 λεπτάκι έτσι. Ένα. Στο λέμε αυτό, το nap. Power nap. Ένα power nap θα έκανα το μεσημέρι και ήθελα μετά να πάω ένα περπατηματάκι. Αλλά ο καιρός έχει ξεφύγει, παιδιά. Χειμώνας. Βρέχει πάρα πολύ. Φυσάει πάρα πολύ εδώ. Έχει σκοτεινιάσει. Είχα σκοπό να γυρίσω, ήθελα να γυρίσω 2 βίντεο σήμερα μες στο σπίτι για Instagram. Δεν βγαίνουν τα βίντεο, δεν έχω καθόλου φως. Οπότε αυτό είναι άκυρο. Ήθελα να κάνω ένα περπάτημα ή τρεξιματάκι έξω. Συνήθως μου βγαίνει σε τρέξιμο με ό,τι πρόθεση και αν έχω ξεκινήσει. Αλλά χάλια. Κορίτσια. Κοιτάξτε το μαλλί μου. Φαίνεται, είμαι σίγουρη. Τι λάδι είναι αυτό, τι λίγδα. Έχω κουραστεί, δεν μπορώ άλλο. Λούστηκα Σάββατο πρωί, λούστηκα Παρασκευή, απόγευμα. Και τα μαλλιά μου είναι λες και έχω να λουστώ μία εβδομάδα. Και θα σας πω εγώ κάτι. Αυτό που λένε, ότι άστα μην τα λούζεις για να στρώσει, δεν ισχύει καθόλου. Όλο το χειμώνα που δουλεύαμε από το σπίτι, που τα έλουζα μία φορά τη βδομάδα με δύο, δεν κρατάνε πάνω από 30 ώρες τα μαλλιά μου τώρα. Παρότι έκανα όλο αυτό όλο το χειμώνα, ούτε με dry shampoo δεν σώζει την κατάσταση. Επειδή έχω να γυρνάω πολλά βίντεο, δεν γίνεται να είμαι και άλλωστη. Ντροπή. Ούτε να βγω έξω άλλωστη, ούτε τίποτα. Δεν είναι κατάσταση αυτή, δεν υπάρχει σωτηρία. Για τα κορίτσια που με ρωτάτε ότι πώς την παλεύεις με τα λουσίματα και με το αερόβιο, λούζομαι. Απλά λούζομαι. Απλά το καλό όσο ζεσταίνει ο καιρός είναι ότι δεν χρειάζεται ούτε πιστολάκι ούτε τίποτα, στεγνώνουν μόνο τους. Έστω. Αλλιώς καμία ελπίδα. Οπότε αφού είμαι που είμαι άλλωστη, μπορεί αργότερα να κάνω λίγο διάδρομο και να ξανακάνω μπάνιο. Έχω φτάσει σε σημείο να κάνω μπάνιο στάνταρ το 2 φορές τη μέρα. Κοιμήθηκα ένα 10:45, τόσο κρατάει ο μεσημεριανός ύπνος, το πολύ ξυπνώ από μόνη μου. Και τα κατάφερα, σηκώθηκα, έχω βάλει τα ρούχα προπόνησης και θα ανέβω στο διάδρομο να κάνω λίγο διάδρομο. Όχι γιατί πρέπει, αλλά γιατί όλη μέρα είμαι ακίνητη σε ένα κρεβάτι και νιώθω την ανάγκη να κινήσω το σώμα μου. Θα έκανα, όπως σας είπα, βόλτα έξω όπως κάνω τις Κυριακές, αν δεν βγω, οπότε έτσι τελείως κινούμε, αν είμαι όλη μέρα μέσα στο σπίτι. Θα βγω να κάνω ένα περπάτημα. Δεν είναι υγιές. Θέλω να καταλάβετε ότι δεν είναι υγιές να μένει το σώμα μας ακίνητο τελείως όλη την ημέρα. Μπορεί να μην είναι προπόνηση, να μην είναι αερόβιο. Μια χαλαρή βόλτα να κινηθεί το σώμα δεν είναι κατασκευασμένο για να μένει ακίνητο. Λοιπόν, έχω έρθει στο δωμάτιο που επικρατεί χάος. Αυτό είναι το δωμάτιο πανικού. Απλωμένα ρούχα. Κάτω είναι τσάντες λάπτοπ, τσάντες δουλειά, τσάντες προπόνηση. Ό,τι να είναι, έχω φέρει το λάπτοπ μου για να δω βίντεο. Σε κάθε αερόβιο βλέπω YouTube. Τώρα θα βάλω να δω ίσως καλό μεσημεράκι. Θα δω και ένα YouTube μικρό. Το YouTube έχει γίνει η μεγάλη μου αγάπη όταν κάνω αερόβιο για να μου κρατάει παρέα και να περνάει η ώρα πολύ ευχάριστη. Πολλές φορές βλέπω και τα δικά μου ξανά και ξανά για να δω τι έχω κάνει λάθος, τι δεν μ' άρεσε, τι μ' άρεσε, τι να ξαναπώ, τι να μην ξαναπώ. Αλλά ξέρετε, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η νέα συνήθειά μας. Μ' αρέσει πάρα πολύ το vlog. Αλλά επειδή δεν θέλω να κάνω μόνο πράγματα που αρέσουν σε μένα, θέλω να μου γράψετε τώρα στα σχόλια για να μην το ξεχάσετε αν έχετε κάποια ιδέα για κάποιο άλλο βίντεο που θα θέλατε να κάνω για σας. Να ξέρετε ότι είναι πάρα πολλά τα βίντεο που έχω στη σειρά για να ανεβούνε. Κάθε εβδομάδα θα προσπαθώ
να ανεβαίνει κάποιο. Μπορεί να καλύψω ήδη, δηλαδή να έχω καλύψει ήδη αυτό που θα μου γράψετε, αλλά επειδή όλο αυτό το κάνω με πολύ αγάπη για σας, οπωσδήποτε θέλω να μου γράψετε αν έχετε κάποια επιθυμία για κάποιο βίντεο. Και ανεβαίνω να κάνω διάδρομο χαλαρά, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς να με νοιάζει απαραίτητα να κρατήσω το ρυθμό, τον παλμό και όλο αυτό που κάνω τόσο consistent όλη τη βδομάδα, γιατί σήμερα είναι μια χαλαρή Κυριακή. Αλλά επειδή έτσι κι αλλιώς ήθελα να μπω για μπάνιο μετά και τα μαλλιά μου είναι έσχος, δεν μπορώ να τα βλέπω, να τα νιώθω, λέω ας κάνω το διάδρομο μου πριν για να πάω να κάνω το μπάνιο μου και να τελειώσω να είμαι καθαρούλα και έτοιμη για ύπνο. Ξέφρενη Κυριακή, δηλαδή ξέφρενη! Alrighty then! Ήρθε η ώρα να μάθετε τον κυριότερο λόγο για τον οποίο δεν κάνω δαιμόνιση στο σπίτι. Έχει ξανασυμβεί, σήμερα το ξαναπαθαίνω. Δεν μπορώ. Κρατιέμαι με το ζόρι να μην κατέβω στο διάδρομο, από το διάδρομο να βάλω σκόνο πάνω. Βλέπω σκόνο πάνω στο διάδρομο. Και το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνω αυτή τη στιγμή είναι να πάω να πάρω πετέξ και ντετόλ και να τον καθαρίσω. Το έχω ξαναπάθει μια φορά που προσπαθούσα να κάνω βάρη. Όπως κατέβαινα στο σκουότ, έβλεπα το πάτωμα. Το πάτωμα μου δεν είναι ποτέ βρώμικο, έβλεπα μια τρίκα. Σκονόμουν, κατέβαινα, έβλεπα δεύτερη. Στη δέκατη επανάληψη. Παράτησα τα βάρη, έπιασα ηλεκτρική, έπιασα σουγκαρίστα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν συγκεντρώνομαι στο σπίτι να κάνω υπομονή. Στο γυμναστήριο θα καθαρίσει άλλος.